Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να ενημερώσουμε το Σώμα για ένα σημαντικό θέμα που αφορά την κοινωνική πολιτική που άσκεται από την τοπική αυτοδιοίκηση. Η άποψη κυβέρνησής μας και του Υπουργείου Εσωτερικών είναι ότι το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι προσφέρει πράγματι σημαντικές θετικές υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, άτομα με ειδικές ανάγκες, ανθρώπους τρίτης ηλικίας που έχουν προβλήματα κλπ. Γι' αυτό είμαστε αποφασισμένοι το πρόγραμμα να συνεχιστεί κανονικά και να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματά του προκειμένου να το αναβαθμίσουμε. Σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους, έχω πραγματοποιήσει συναντήσεις με τους εκπροσώπους τους και τους έχω βεβαιώσει για αυτά που και τώρα θα πω στο Σώμα. Έχει ζητηθεί από όλους τους Δήμους να γίνει τροποποίηση των οργανισμών υπηρεσίας προκειμένου να μετατραπούν σε μόνιμες οι θέσεις των εργαζομένων που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα. Πρέπει να γίνουν μόνιμες θέσεις, γιατί είναι μόνιμο το έργο το οποίο προσφέρουν. Από τους 272 Δήμους οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μας έχουν αποστείλει τα δεδομένα οι 266. Εκκρεμούν 6 Δήμοι. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Δήμους Αχαρνών, Θερμαϊκού, Μυκόνου, Ξάνθης, Πειραιά και Φιλής, με τους οποίους το Υπουργείο Εσωτερικών είναι σε άμεση επικοινωνία, προκειμένου ταχύτερο δυνατόν να μας αποστείλουν και εκείνοι τα δεδομένα. Αμέσως μόλις ολοκληρωθεί αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών θα στείλει την εγκριτική απόφαση προς το ΑΣΕΠ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός. Κατά την εκτίμησή μας, ο διαγωνισμός θα έχει προκηρυχθεί μέσα στο έτος 2019 και τα αποτελέσματά του θα εκδοθούν μέσα στο έτος 2020. Επειδή δεν θέλουμε να υπάρξει καμία απολύτως διακοπή του προγράμματος, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Εσωτερικών, προβλέπει με νομοθετική διάταξη που θα φέρει να παραταθούν οι συμβάσεις των εργαζομένων μέχρι την στιγμή που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού και οι νέοι διοριστέοι θα έρθουν και να εργαστούν στο συγκεκριμένο τομέα. Τα σχετικά ποσά έχουν ήδη προβλεφτεί σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και δεν υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία για την κάλυψη της οικονομικής δαπάνης της εν λόγω πρωτοβουλίας. Σας ευχαριστώ.